Γιατροί είχαν γενική συνέλευση το Σάββατο που μας πέρασε στην Αθήνα, όλα τα συνδικαλιστικά μας όργανα, η ΠΕΒΗ, η οποία είναι ο σύνδεσμος των μικροβιολόγων, αλλά και η ΠΟΣΥΠΗ, στην οποία είναι ανώτερο συνδικαλιστικό μέγεθος, το οποίο περιλαμβάνει και τους μικροβιολόγους, αλλά και την Ένωση Ακτινολόγων και την Ένωση Πυρηνικών. Αποφασίστηκε στην γενική συνέλευση να υπάρχει μια αντίδραση στα μέτρα που το οποίο προωθεί ο ΕΟΠΗ και το Υπουργείο Υγείας, τα οποία έχουν σχέση με την περίθαλψη των ασθενών και στον τομέα των διαγνωστικών εξετάσεων. Σαν πρώτη βαθμός αντίδρασης θα είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες προκηρύχθηκαν για την Τετάρτη 7 και για την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου. Οι εργαστηριακοί γιατροί του νομού Καβάλας, όλοι οι μικροβιολόγοι, βιοπαθολόγοι, συν οι ακτινολόγοι, συν πυρηνικοί ιατροί, ένας βρίσκεται στην Καβάλα, αποφασίσαμε χθες ομόφωνα να συμμετάσχουμε σε αυτές τις κινητοποιήσεις, με αποτέλεσμα στην Τετάρτη και Πέμπτη όλα τα εργαστήρια του νομού Καβάλας και της Χρυσούπολης και της Ελευθερούπολης και της Θάσου και της πόλης της Καβάλας θα παραμείνουν κλειστά. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολλά και πολύ πιθανό να μην είναι γνωστά στο ευρύτερο κοινό, γιατί ποτέ δεν συμμετείχαμε σε μεγάλες απεργίες ή σε μεγάλες διεκδικήσεις, σε αντιθέσει με άλλους πάροχους υγείας, οι οποίοι πάντα ήταν πρωτοπόροι σε αυτά και πάντα καρπωνόταν τα αποτελέσματα. Τα κυριότερα προβλήματα είναι ότι ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ είναι ελληματικός. Δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα, με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένα και τα έξοδα. Ο ΕΟΠΗ, το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΗ, προσπαθώντας να καλύψει τα μειωμένα έσοδα, κόβει από όπου μπορεί. Και ένας τομέας ο οποίος κόβει είναι οι εργαστηριακές εξετάσεις. Ο ΕΟΠΗ έκανε, όσον αφορά στις εργαστηριακές εξετάσεις, όρισε ένα πλαφόν αυθαίρετα. Το πλαφόν αυτό είναι 25 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα ή 300 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, όταν μόνο ο ΟΠΑΔ, το Ταμείο Ασφαλισμένων Δημοσίου, έδινε αυτά τα χρήματα το 2010. Ο ΟΠΑΔ ήταν 1 εκατομμύριο ασφαλισμένοι, σήμερα ο ΕΟΠΗ έχει 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους και ο ΕΟΠΗ θέλει με τα ίδια χρήματα τα οποία δίνανε για τον ΟΠΑΔ να δώσουν για όλους τους ασφαλισμένους. Με αποτέλεσμα να μην φτάνει αυτό το ποσό και προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα ο ΕΟΠΗ ανακοινώνει πρώτον επιστροφές χρημάτων, είναι τα λεγόμενα rebate, δηλαδή ανάλογα με τον τζίρο τον οποίο έχει ο κάθε πάροχος υγείας πρέπει να επιστρέψει κάποια χρήματα. Και στη δεύτερη φάση κάνει το clawback, δηλαδή επί όλων των παρόχων υγείας πόσα χρήματα λείπουν θα πρέπει να το επιστρέψουν αναλογικά με βάση τον τζίρο τους. Αυτό σημαίνει ότι εμείς οι εργαστηριακοί γιατροί δεχόμαστε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, οι οποίοι προσέρχονται στα ιατρεία μας με παραπεμπτικά, δεν έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αλλά όταν ξεπεράσει το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ τον μήνα ανά την Ελλάδα, εμείς δεν πληρωνόμαστε για αυτά και θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα πίσω στον ΕΟΠΗ. Ένα δεύτερο το οποίο έκανε ο ΕΟΠΗ ήταν ότι από 1η Ιανουαρίου του 2013 μείωσε τις τιμές με τις οποίες αποζημιώνει τους εργαστηριακούς γιατρούς. Οι τιμές αυτές ήταν ορισμένες από τον 1991, δεν υπήρξε καμία αύξηση και όμως σε αυτές τις τιμές έκανε μεσοσταθμικά μία μείωση γύρω στο 20% βάζοντας τις λεγόμενες ασφαλιστικές τιμές. Η εκαθάριση των λογαριασμών δεν γίνονται από τον ΕΟΠΗ, κρατάνε ένα 10% το οποίο θα μας αποδώσουν όταν και θα γίνει η εκαθάριση, αλλά από τον Ιανουάριο του 2012 δεν έχει ποτέ γίνει αυτή η εκαθάριση. Τώρα καλούνται κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, δύο μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού να κάνουν την εκαθάριση, την οποία όμως θα επιβαρυνθούμε εμείς οι εργαστηριακοί και όχι ο ΕΟΠΗ, του οποίου δική του αρμοδιότητα ήταν. Και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στις αποπληρωμές. Στις αποπληρωμές τα παλιά, τα λεγόμενα ληξιπρόθεσμα που αφορούν χρέη μέχρι το Δεκέμβριο του 2011, μόνο ένα πολύ μικρό μέρος έχει αποπληρωθεί και τα υπόλοιπα παραμένουν έως έχει. Όσον αφορά το δημόσιο, τα άλλα ταμεία, ΝΑΤ, ΤΣΑΙ, ΕΤΑΑ, δεν κάνουν καμία εκαθάριση. Και φυσικά υπάρχει και μια καθυστέρηση στις τρέχουσες οφειλές. Ήδη βρισκόμαστε να έχουμε πληρωθεί μόνο το Φεβρουάριο του 2012 και διανύουμε τον Νοέμβριο. Για όλους αυτούς τους λόγους,
Εμείς στα εργαστήρια αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στις απεργίες της 6ης και 7ης Νοεμβρίου και στις 7 Νοεμβρίου και 11 το πρωί θα βρισκόμαστε στο τοπικό γραφείο του ΕΟΠΗ, στην ΠΡΟΗΠΑΔ στη Θεσσαλονίκη, στο δικητήριο, στο οποίο θα διαμαρτυρηθούμε και θα δώσουμε ένα έγγραφο διαμαρτυρίας.